Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν ζευγάρια από το εξωτερικό προκειμένου να μάθουν αν είναι οι γονείς των νεογνών που γέννησαν παρένθετες μητέρες στο νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, ζητούν από τον εισαγγελέα να δώσει την άδεια να έρθουν σε επαφή με τα νεογέννητα. Που εμφανίζονται αυτές οι δήθεν ταλαιπωρημένες γυναίκες να μένουν σε βίλες με πισίνες, να απολαμβάνουν ακόμα και οδηγών που τους μεταφέρουν όπου θέλουν, να είναι ντυμένες στην τελευταία λέξη της μόδας. Ορισμένες από αυτές που έχουν και αρκετά παιδιά, μία έχει τρία παιδιά, μαζί με τα παιδιά της είναι στους χώρους αυτούς. Όλη η περιοχή στην οποία μένουν τις γνωρίζει όλες καθημερινά και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς εφευρέθηκε αυτή η κατηγορία. Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν ασκηθεί δεν στοιχειοθετούνται και εκτιμώ ότι αν όχι στο δικαστικό συμβούλιο, σίγουρα στο ακροατήριο, οι περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες και τουλάχιστον κατηγορίες οι οποίες έχουν ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος θα καταπέσουν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ζευγάρια αυτά έχουν στα χέρια τους στοιχεία για τις παρένθετες μητέρες που θα κυοφορούσαν τα δικά τους παιδιά. Είναι σε θέση δηλαδή να γνωρίζουν ότι η γυναίκα με το όνομα Χ είναι εκείνη που κυοφορεί το δικό τους παιδί. Σε αυτή τη φάση φέρεται να έχει δοθεί το πράσινο φως για τουλάχιστον μία περίπτωση προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση DNA σε γονείς. Είναι κρίμα να βρεθούν στις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για ένα οικονομικό έγκλημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση, και θα τους μιλήσει όταν θα γίνει το δικαστήριο, θα είναι απόφαση πλημελήματος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, άλλο ένα ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε τεστ DNA. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να ισχυρίζονται ότι είναι οι βιολογικοί γονείς των δίδυμων παιδιών που γεννήθηκαν τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Χανίων από μια παρένθετη μητέρα γεωργιανής καταγωγής. Να σημειωθεί ότι συνολικά αυτή τη στιγμή στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Χανίων υπάρχουν 4 νεογέννητα που ήρθαν στον κόσμο από παρένθετες μητέρες γεωργιανής καταγωγής. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη μωρό που σχετίζεται με το συγκεκριμένο κέντρο αναμένεται να γεννηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.